Η πρόθεση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσυρθεί από τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή ήταν βασικό θέμα συζήτησης στους διαδρόμους του Οικονομικού Φόρουμ των Βρυξελών. Φυσικά και θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις, αρνητικές για το κλίμα, αρνητικές για την οικονομία, ίσως βραχυπρόθεσμα εδώ στην Ευρώπη, αλλά μακροπρόθεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι αν επενδύεις, για παράδειγμα, σε διοξίδιο του άνθρακα, πιστεύω ότι στο τέλος, μακροπρόθεσμα, θα βγεις χαμένος. Βραχυπρόθεσμα, ίσως ωφεληθείς. Είναι σαφώς μια αρνητική εξέλιξη, δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός της Φιλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ. Κάποιοι αναλυτές χαρακτηρίζουν τη στάση του Τραμπ άλλο ένα παράδειγμα απόρριψης των διεθνών συνεργασιών. Η ζημιά είναι όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών με την υγειονομική ασφάλιση. Το ερώτημα είναι, θέλουμε καταστροφή εκ των έσω ή απόσυρση. Στην περίπτωση της Συμφωνίας του Παρισιού, με δεδομένο τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης και της Κίνας, πιστεύω ότι ίσως τελικά είναι καλύτερο να αποσυρθεί προσωρινά η Ουάσιγκτον και οι υπόλοιποι παγκόσμιοι ηγέτες να επιταχύνουν, αντί να έχουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να βλάπτουν εκ των έσω. Σχολίασε στο Euronews ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Πίτερσον, Άνταμ Πόουζεν.